Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης και όλη η κοινωνία της περιφέρειας, εκφράζει με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη αντίθεσή του επί της απόφασης της κυβέρνησης για την δημιουργία νέων διοδίων στην περιοχή της Μέστης και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Εγνατίας Οδού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς ήδη λειτουργούν στην περιοχή οι σταθμοί διοδίων Ιάσμου και Μουσθένης. Η έναρξη εργασιών κατασκευής νέων σταθμών στη Μέστη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις του ΤΑΙΠΕΔ ότι θα είχε προηγηθεί διάλογος στο πλαίσιο συζήτησης με τους θεσμικούς εκπροσώπους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εξέφραση κοινά αποδεκτά λύσης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο κατασκευής του νέου σταθμού διοδίων επί της Εγνατίας Οδού στη Μέστη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Ροδόβης και του Εύρου. Σε αυτή εξέφρασαν την ομόθυμη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία ακόμα ενός σταθμού διοδίων στην περιοχή, αλλά και των προγραμματιζόμενων σε Καβάλα και Αρδάνιο. Με μία κουβέντα, καταστροφή. Καταστροφή στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στους επαγγελματίες, και ο λόγος είναι ότι δεν δίνεται η δυνατότητα πλέον με την κατασκευή αυτών των διοδίων να υπάρχει επιλογή από όλους τους πολίτες, από όλους τους επαγγελματίες και όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Εγνατία Οδό με τον τρόπο που θέλουν να λειτουργήσουν τα διόδια, με τον τοπικό τρόπο. Αυτοί που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, χωρίς να έχουν αποτυπώσει την κατάσταση αυτή που πραγματικά βιώνει ο τόπος μας, αποφασίζουν να λειτουργήσουν αυτά τα διόδια που θα είναι, όπως είπα, η καταστροφή. Θέμα νομιμότητας ως προς την κατασκευή των νέων σταθμών διοδίων σε όλη τη χώρα έθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πέρα από τις κινητοποιήσεις, θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στους αρμόδιους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό, όπως ανέφεραν, ενώ θα διερευνήσουν και την νομική πλευρά του θέματος. Θα έχουμε αρρωγούς και άλλους νομικούς κύκλους, γιατί θα πάμε και στις δικαστικές αίθουσες να μας πούν στο ερώτημα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών όρων για τα 38 διόδια του σταθμού αυτού που θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα. Εγώ δεν είδα στο ΦΕΚ καμία τέτοια μελέτη, και πρέπει βέβαια να μας απαντήσουν, γιατί θα κατατεθούν και μηνύσεις εναντίον αυτών οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν ελκυστικά τα διόδια, μάλλον ελκυστική την Εγνατία Οδό. Αυτοί που συμμετέχουν στα κεντρικά διοικητικά συμβούλια λήψης των αποφάσεων δεν λαμβάνουν υπόψη και αγνοούν συστηματικά όλους εμάς οι οποίοι εκπροσωπούμε την τοπική κοινωνία, τον κόσμο της περιφέρειάς μας, μια περιφέρεια η οποία έχει μια ενιαία οικονομία και την οποία πρέπει να τη σεβαστούμε όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Θεωρούμε ότι το αίτημα για να καταργηθούν, να μην εγκατασταθούν νέα με τοπικά και πλευρικά διόδια, είναι σωστό και πρέπει να προχωρήσει. Αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα των διοδίων, αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε τις δεσμεύσεις που μπορεί να έχουν αναλυφθεί. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και εμείς και οι δημότες μας είναι η χωροθέτηση των διοδίων και ειδικά η χωροθέτηση των συγκεκριμένων διοδίων, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, αποκόπτουν αυτό το οποίο η ίδια η πολιτεία με τα χωροταξικά σχέδια ανάπτυξης έχει αναγνωρίσει ως αναπτυξιακό δίπολο της περιοχής, στην Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή δηλαδή, μια ενιαία αναπτυξιακή ενότητα, με αποτελέσματα πολύ σοβαρά για τον κόσμο ο οποίος θα διακινείται και διακινείται καθημερινά και θα διακινείται τα επόμενα χρόνια εφόσον προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός αναπτυξιακός. Η κατάσταση και λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων αλλά και λόγω διαφόρων νομικών κενών πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να αναστείλει αυτή την απόφασή του. Βέβαια, μέχρι να ευδοκιμήσουν οι προσφυγές που είμαστε βέβαιοι ότι θα καταπέσει στην ελληνική δικαιοσύνη αυτές οι παραχωρήσεις αυτών των διοδίων, για όλους αυτούς τους λόγους που είπα, θα περάσει αρκετός χρόνος. Όμως η Θράκη δεν αντέχει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να βρει την τοπική κοινωνία είναι ότι ενωμένοι οι παραγωγικοί φορείς, αυτοδιοικητικοί φορείς, αλλά το σύνολο του κόσμου, θα πρέπει να αντιδράσει σε αυτήν τη λογική πρικοδότησης της Εγνατίας Οδού για να είναι μια καλοπρικισμένη νύφη στον ενδεχόμενο αγοραστή της.
Θεωρούμε ότι μόνο αν οι πολίτες βγουν μπροστά και πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, μπορεί να μπει να δοθεί μια πιστική απάντηση σε όλους αυτούς που θέλουν να υποβαθμίσουν περαιτέρω την ζωή μας. Και θα ακολουθήσει βέβαια κλιμάκωση αυτών των αντιδράσεων. Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα, ότι δεν είναι τιμωρία να είσαι στα σύνορα, είναι τιμή. Πρέπει να καταλάβουν επίσης ότι εμείς εδώ είμαστε ταγμένοι για να υπηρετούμε την κοινωνία και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα της κοινωνίας και να υπερασπίσουμε το αγαθό της ανάπτυξης. Συνολικά 7 σταθμοί διοδίων αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του 2017 μέσα στον νομό Καβάλας και κατά μήκος της Εγνατίας Οδού από τον Έστω μέχρι τον Στριμώνα. Αυτό προκύπτει από την κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί της κυβέρνησης Ευκλήδης Τσακαλώτος και Χρήστος Πύρτζης στις 18 Μαΐου και τέθηκε σε ισχύ μόλις πριν από λίγες ημέρες την Δευτέρα 29 Μαΐου, όποτε και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Την Τρίτη θα έχουν συνάντηση στην Αθήνα οι βουλευτές των νομών που βρίσκονται στην Εγνατία, προκειμένου να δράσουν όλοι μαζί. Γι' αυτό και εμείς προετοιμάζουμε μία σύσκεψη των βουλευτών από όπου, όλων των νομών από όπου διέρχεται η Εγνατία Οδός η Τρίτη, για να αποφασίσουμε με ποιον τρόπο θα αντιδράσουμε απέναντι σε αυτή τη διαφαινόμενη δημιουργία των νέων διοδίων. Βεβαίως κανένας δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό το σχέδιο. Η συνολική εικόνα που έχουμε για την περιφέρειά μας είναι ότι σήμερα υπάρχουν δύο σταθμοί διοδίων, δηλαδή υπάρχει ένας στην Μουσταίνη και ένας στον Ίασμο. Θα δημιουργηθούν μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών άλλοι δύο, στην Άσπρη Άμμο και στην Μέστη μεταξύ Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης. Θα δημιουργηθεί ακόμα ένας σταθμός διοδίων στους κήπους. 5 δηλαδή. 5, και άλλοι δύο θα υπάρξουν στους κάθε τους άξονες. Ένα πάνω στον Εύρο, στον Βόρειο Εύρο, στο Ορμένιο, και ένα στην Νηφαία. Μιλάμε για 7 επομένους σταθμούς διοδίων. Σαφέστατα θα πρέπει να υπάρχει κόστος στη χρήση του αυτοκινητοδρόμου. Όχι όμως σε αυτή τη λογική. Αυτή είναι μια λογική κεφαλικού φόρου στην κυριολεξία. Ανά 5 χιλιόμετρα διόδιο για να πληρώσεις.